και να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική μας συζήτηση και την αυτοδιοικητική μας ατζέντα. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ισαμάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Ισαμάκη, η αλήθεια είναι ότι είστε υποψήφιος στα αυτοδιοικητικά, όχι μη γνώση των αυτοδιοικητικών θεμάτων. Προέρχεστε και από το χώρο ήδη της αυτοδιοίκησης και μάλιστα με την πρόθεση αρχικά να είστε και ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος. Τελικά αποφασίσατε να συμπράξετε με τον Αλέξη Καλοκαιρινό και φυσικά δεν μπορούμε να με ρωτήσουμε τι, γιατί και πώς, παρότι έχουν γίνει και όλες τις σχετικές ανακοινώσεις. Μιας και τώρα οδεύετε μαζί λοιπόν για την κάλπη της 8ης Οκτωβρίου. Σωστά. Ξέρετε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, η Δήμη δηλαδή, είναι το κατεξοχήν πεδίο των συγκλήσεων, των συνθέσεων, των ενώσεων δυνάμεων, πάντα προς όφελος της πόλης και των δημοτών. Και είναι κάτι που δεν το έκανα πράξη τώρα, που συνεργάστηκα με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, που συνεργαστήκαμε με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, συντεταγμένα ως δημοτική κίνηση, το έχω κάνει και κατά το παρελθόν. Είτε στην επιμελητηριακή μου πορεία και παρουσία, είτε στην αυτοδιοίκηση, ακόμα από το 2019. Προτάξαμε λοιπόν και αυτή τη φορά τα συμφέροντα των δημοτών, αντί να προτάξουμε την δική μου ή την δική μας φιλοδοξία να ηγηθούμε ενός σχήματος. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας από πάρα πολύ νωρίς, καταθέσαμε τον προσανατολισμό μας και είδαμε ότι και εξαιτίας, αν θέλετε, της φιλοσοφίας και της δυσκολίας του νέου νόμου, αλλά και των συνθήκων όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία συγκρότησης των δημοτικών κινήσεων, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την πρόταση του Αλέξη του Καλοκαιρινού. Ξεκινώντας από το αξιακό πλαίσιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ κοινό, το αυτοδιοικητικό πλαίσιο, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ κοντά, καθώς επίσης και τον προσανατολισμό της πόλης και τις βασικές προτεραιότητες που θέσαμε, καθώς επίσης τον ρόλο της αυτοδιοίκησης το 2023, στην δεκαετία που μας διανύει, το πώς πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια, στο κομμάτι της διεκδίκησης, στο κομμάτι της διαχείρισης των πραγμάτων, στο κομμάτι της λειτουργίας, αν θέλετε, του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και των Δήμων. Είδαμε κοινά στοιχεία, αποφασίσαμε συλλογικά ως παράταξη να μην φέρουμε την πόλη σε μια δύσκολη θέση ανώφελων, αν θέλετε, συγκρούσεων και να συνεργαστούμε τελικά με την πρόταση του Αλέξη του Καλοκαιρινού, που να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολυσυλλεκτική πρόταση. Κατάφερε ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός να συνθέσει και να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του ανθρώπους και γνώστες της αυτοδιοίκησης, αλλά και νέους ανθρώπους με νέες και φρέσκες ιδέες. Έχει γίνει μια μίξη, ένα κράμα, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι και πάρα πολύ πετυχημένο την επόμενη μέρα για το Δήμο Ηρακλείου, αν και εφόσον βέβαια οι δημότες μας επιλέξουν ως την επόμενη δημοτική αρχή και ως δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, αλλά και ως δημοτικούς συμβούλους, όσους τελικά εκλεγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Ισαμάκη, είστε αντιδήμαρχος αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η ερώτηση νομίζω είναι αυτονόητη. Αναπτυξιακά, τι έγινε στο Δήμο τα προηγούμενα χρόνια και ποιες είναι οι μεγάλες εκκρεμότητες για την επόμενη, πια πενταετία? Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση, γιατί συνήθως βάζουμε τα θέματα της καθημερινότητας και ξεχνάμε τις μεγάλες αναπτυξιακές προτεραιότητες που πρέπει να βάλει μπροστά του ο Δήμος Ηρακλείου. Και θα σας ξεκινήσω λιγάκι από το βόρειο παραλιακό μέτωπο και από την Μαρίνα στα δυτικά της πόλης, στο τρίτο διαμέρισμα κάτω από το Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο έχει ξεκινήσει και έχει μπει σιγά σιγά το νερό στο ταυλάκι, όπως λέμε. Θα γίνουν οι μελέτες χωροθέτησης της Μαρίνας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου το αεροδρόμιο είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να αναπτυχθεί η πόλη συνολικά. Εκεί λέμε ότι θα γίνει το νέο Ηράκλειο. Αλλά πέρα από εκεί, να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου στον προγραμματισμό του εκτέλεσε, σχεδίασε και θα εκτελεστούν και έχει μελετήσει αρκετά έργα που αφορούν κυρίως το κέντρο της πόλης. Έχει μετασχηματιστεί το Ηράκλειο, έχει αλλάξει φιλοσοφία το Ηράκλειο. Έχει γίνει μια σύγχρονη πόλη το Ηράκλειο, έχει γίνει μια φιλική πόλη το Ηράκλειο, κυρίως, επαναλαμβάνω, στο κέντρο του, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να προσεγγίσουμε και να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο και να πάμε σε ένα πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξη του Ηρακλείου, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις γειτονιές, βελτιώνοντας τις συνθήκες ποιότητας ζωής των κατοίκων και στις γειτονιές, που είναι και μια φιλοσοφία, αν θέλετε, που επικρατεί και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τον COVID εποχή. Είναι αυτή η φιλοσοφία σχεδιασμού που ξεκίνησε στο Παρίσι με την πόλη των 15 λεπτών. Αντίστοιχα σε μικρότερη κλίμακα προφανώς, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν προγραμματιστεί προς εκτέλεση αρκετά έργα συγχρηματοδοτούμενα που αφορούν στον πολιτισμό, που αφορούν στην αεφορία, που αφορούν στους δημόσιους χώρους, που αφορούν στην
στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αφορούν στην καθαριότητα, που αφορούν στην κυκλική η οικονομία. Η κατανομή των έργων αυτών, σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυγό αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, με άλλες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, περισσότερο προς την Ήπεθρο, είναι ίση η κατανομή, θεωρείτε? Όχι, δεν υπάρχει ίσως καταμερισμός, αυτό είναι η αλήθεια που λέτε, όμως δόθηκε μια βαρύτητα το τελευταίο διάστημα και θα δοθεί ακόμα μεγαλύτερη στο επόμενο, κυρίως στα δύο βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της ενδοχώρας. Τι θέλουν οι άνθρωποι στην ενδοχώρα για να ενισχύσουμε εκεί την κοινωνική συνοχή, να διατηρήσουμε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο και να ενισχύσουμε την οικονομία τους? Νερό θέλουν οι άνθρωποι και πρόσβαση στις περιουσίες τους. Το κομμάτι της πρόσβασης στις περιουσίες τους, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει λυθεί. Δηλαδή, θα τολμήσω να πω ότι κατά 70% οι αγροτικοί δρόμοι έχουν πια τσιμεντοστρωθεί και υπάρχει πρόσβαση. Το νερό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, και το βάζουμε εμφατικά συνεχώς, μιας και μιλάμε για ένα Ηράκλειο της επόμενης δεκαετίας, 20ετίας, και πώς θα διαχειριστούν οι φυσικοί πόροι και κυρίως το νερό. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τα φράγματα. Προσπαθούμε, έχει προχωρήσει το κομμάτι της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού με εγκεκριμένη χρηματοδότηση και εγκεκριμένο έργο, ώστε να αποδώσει κυρίως το προφήτη Λία, στην περιοχή του προφήτη Λία, 36.000 κυβικά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε τις γεωτρήσεις, να δώσουμε μια έμφαση στην άνδρευση, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ενισχύει και την τοπική οικονομία, ενισχύει αυτό το γαστρονομικό πλούτο που έχουμε, που έχω δώσει και εγώ προσωπικά και ο Δήμος Ηρακλείου ιδιαίτερη έμφαση για να αναπτύξει το τουριστικό του προϊόν. Και να μην ξεχνάμε ότι πλέον η Κρήτη είναι ο δεύτερος παγκόσμιος γαστρονομικός προορισμός. Αυτό έγινε με τη συνεργασία πολλών δυνάμεων, πολλών ανθρώπων και στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, από το Δήμο, αλλά κυρίως από τους επιχειρηματίες που κατάλαβαν ότι η διατροφή, η γαστρονομία, η κριτική γαστρονομία είναι ένας πλούτος ο οποίος μπορεί να παράξει αρκετά αποτελέσματα οικονομικά και όχι μόνο. Αναφερθήκατε πριν και στο κομμάτι του αεροδρομίου στην Έλλη Καρνασό. Μεγάλο στοίχημα για το πώς η Δημοτική Αρχή θα καταφέρει να παίξει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση στην μετά αεροδρομίου εποχή. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θα έχετε ακούσει όλους μας και κυρίως τον επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, τον Αλέξο Καλοκαιρινό, να μιλάει εμφατικά για το σχεδιασμό, να μιλάει για τη διπλή ανάπλαση, ώστε να αναπνεύσουν και κάποιοι πνεύμονες, να αναπνεύσουν κάποιες περιοχές του Ηρακλείου με αυτή τη διαδικασία. Θα έχουμε λόγο και ρόλο οι τοπικές κοινωνίες και το βάζουμε συνεχώς όσο το δυνατόν πιο δυνατά μπορούμε. Όχι μόνο γιατί ο Δήμος Ηρακλείου είναι ιδιοκτήτης μεγάλου τμήματος της περιουσίας, αλλά ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας φορέας πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, τέταρτος Δήμος της χώρας και θα πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο για το τι θα συμβεί αναπτυξιακά σε αυτή την περιοχή. Είναι κρίσιμο να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κρίσιμο να αποδώσουμε αρκετούς ελεύθερους χώρους προς τους δημότες εκεί, να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα πρασίνου που λείπει πάρα πολύ από το Ηράκλειο. Το νέο Ηράκλειο θα διαμορφωθεί, θα γίνει εκεί, χωρίς να κανιβαλίσει το εφιστάμενο Ηράκλειο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προσπαθήσει να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη και θα δώσουμε αρκετές από τις δυνάμεις μας προς τα εκεί. Κύριε Σασαμάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μόνο να πούμε το εξής, ότι κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, διεκδικώ σταυρό προτίμησης των δημοτών. Δεν είμαι πια επικεφαλής της προσπάθειας, γιατί πολλοί κόσμος νομίζω ότι δεν έχω ανάγκη σταυροδοσίας. Να το πούμε εδώ αυτό και να στη διεκδικήσουμε να αξιολογηθούμε. Στη μάχη του Σταυρού, κύριε Σαμάκη. Στη μάχη του Σταυρού. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.